Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε με αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ την σημερινή μας εκδήλωση και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που έχω απόψε εδώ κοντά εκπροσώπους τεσσάρων, επιτρέψτε να το πω, εμβληματικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν κάνει πολλή δουλειά στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και που βεβαίως έχουν να μας πούν από την πλευρά τους τη δικιά τους εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή και τις προκλήσεις, αν θέλετε, αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG και γενικότερα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεις. Να σας παρουσιάσω, είναι καταρχάς η κυρία Σταυρούλα Λεβιολοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στον Όμιλο ΟΤΕ. Καλησπέρα κυρία Κελοπούλου, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Να περάσω στον επόμενο μας συμμετέχοντα, είναι ο κύριος Νεκτάριος Δεμενόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων στον ΟΛΠ. Καλησπέρα κύριε Δεμενόπουλε, ευχαριστούμε και εσάς. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Μουντούρης είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υγιεινής Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια. Κύριε Μουντούρη, καλησπέρα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος, αλλά πολύ γνωστός και σε εμάς, και ο κύριος Πάκης Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πλέον ο επικεφαλής του ESG Division της τράπεζας Eurobank. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδημητρίου, και καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε βεβαίως και όλους τους συμμετέχοντες που μέχρι τώρα βρίσκονται κοντά μας. Με ενημερώνουν ότι είναι πολλές οι συμμετοχές και πολλοί εκείνοι που παρακολουθούν, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι συζητάμε σήμερα. Δεν θα κάνω από πλευράς μου κάποια ιδιαίτερη αναφορά. Νομίζω ότι έθεσαν πάρα πολλά ζητήματα από τους ομιλητές μας από τα προηγούμενα πάνελ. Είναι ξεκάθαρο ότι αν κάποιος χρειάζεται να κρατήσει κάτι όσον αφορά το που βρισκόμαστε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά η βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως μέσα από την εφαρμογή των ESG σε στρατηγική των εταιριών είναι τολμώ να πω μονόδρομος. Αλλάζει το τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται το επιχειρήν, υλοποιείται το επιχειρήν. Βάζει ένα νέο πλαίσιο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται πλέον τα επιχειρηματικά έργα. Και από αυτή την άποψη θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό ακριβώς, το κομμάτι της χρηματοδότησης αν θέλετε και γενικότερα από το πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα. Και πηγαίνω στον κύριο Παπαδημητρίου, στον κύριο Πάκη Παπαδημητρίου. Ξεκινώ από εσάς κύριε Παπαδημητρίου και σας θέτω το πρώτο ερώτημα. Ποιο είναι το σημείο 0 από το οποίο πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η ενσωμάτωση των ESG σε μια επιχείρηση και γιατί εκτιμάτε ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση, αλλά δώστε μου μια πρώτη απάντηση, σύντομη απάντηση σε αυτό μέσα από την εμπειρία σας και από την εφαρμογή. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Καταρχάς να ευχαριστήσω το QualityNet και να πω ένα μεγάλο μπράβο για αυτή την προσπάθεια. Είναι περασμένη η ώρα, αλλά νομίζω όλοι εμείς εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον των φίλων που μας ακούνε. Λοιπόν, ποιο είναι το σημείο 0, από πού ξεκινάμε? Καταρχήν πρέπει να κατανοήσουμε αυτό το οποίο λέμε ESG, γιατί το ESG είναι ένα ταξίδι το οποίο έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια, ξεκίνησε από την εταιρική κοινωνική ευθύνη, πήγε στο sustainability, τώρα έχουμε φτάσει στο ESG. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το ESG, καθότι εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και περίπλοκο ζήτημα και όσο η συζήτηση αναπτύσσεται τόσο σε θεσμικό, σε ρυθμιστικό ή και σε business πλαίσιο, απαιτούνται διαρκώς περισσότεροι πόροι και περισσότερη καινοτομία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε το γιατί. Για μία τράπεζα, όπως είναι η Eurobank, πρέπει να γίνουν καταρχήν αντιληπτές οι υποχρεώσεις για τον οργανισμό, οι κανονιστικές, νομοθετικές, αυτές που σχετίζονται με τα ESG. Οφείλουμε να ευθυγραμμιζόμαστε με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επίσης και με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, όπως στις αρχές βιώσιμης υπεύθυνης τραπεζικής του UNEP-FI.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μία προσαρμογή σε αυτές τις υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αποτυπώνονται και να εξειδικεύονται, για παράδειγμα, οι κλιματικοί κίνδυνοι, το physical και το transition risk, και να ενσωματώνουμε αυτά τα κριτήρια ESG στην διαδικασία αξιολόγησης των χορηγήσεων, συμβάλλοντας ενεργά και πολύ αποτελεσματικά σε μια βιώσιμη οικονομία μέσω αυτού που ονομάζουμε Finance Impact. Το επόμενο όμως γιατί που πρέπει να κατανοήσουμε αφορά τη λειτουργία μας, όπου πρέπει να επενδύσουμε πολύ σημαντικούς πόρους για να δημιουργήσουμε αλλαγές που αφορούν το operational impact, το επιχειρηματικό μας, τον επιχειρηματικό μας αντίκτυπο. Είτε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση, είτε ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων εσωτερικά για τον οργανισμό ή για τους πελάτες μας. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις τη δύναμη του σκοπού ως όχημα μετασχηματισμού. Ο σκοπός δεν είναι θεωρία, δεν είναι απλές λέξεις που τις βάζουμε σε μία παρουσίαση. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, το οποίο οδηγεί τις αποφάσεις. Για παράδειγμα, για μας ο σκοπός μας που συνδέει την πρωτοπορία με την ευημερία, Prosperity Needs Pioneers, έρχεται και αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη τόσο νέων προϊόντων για τους πελάτες μας, όσο και στην εσωτερική μας λειτουργία. Αλλά εκεί που πρέπει πραγματικά να ξεκινήσει και να οδηγηθεί το ταξίδι, είναι ότι όλο αυτό, αφού κατανοηθεί γίνει κατανοητό το γιατί, χρειάζονται λίγες και απλές κουβέντες. Όταν γίνει κατανοητό το γιατί, πρέπει να μπορείς να το εξηγήσεις σε πελάτες, σε προμηθευτές, σε συνεργάτες. Για παράδειγμα, στους πελάτες μας, εμείς οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν τα ωφέλη της μετάβασης στο ESG, πέρα από την πραγματικότητα των καλύτερων όρων χρηματοδότησης. Πρέπει να καταλάβουν τα ωφέλη από την εξωστρέφεια, από τις δυνατότητες ανάπτυξης. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να εξηγήσουμε, και φυσικά οι πελάτες μας δεν θέλουν να ακούσουν πόσο καλοί είμαστε σαν τράπεζα. Θέλουν να ακούσουν πώς εμείς αλλάζουμε και πώς τους βοηθάμε τους πελάτες μας να κάνουν τις δικές τους αλλαγές. Και εδώ είναι η ευθύνη όλων αυτών που ασχολούνται με τα θέματα βιωσιμότητας ESG, να προσπαθήσουν να απομονώσουν τον περιττό θόρυβο και να εστιάσουν σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία για τον οργανισμό. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι πολλοί. Στην τράπεζα Eurobank πιστεύουμε ότι το ESG είναι ένα ομαδικό άθλημα. Άρα στο γήπεδο πρέπει να κατέβει μια μεγάλη, συντονισμένη ομάδα, έτσι ώστε να μπορεί να πετύχουμε οριζόντια συνεργασία, και εκεί βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Μια οριζόντια συνεργασία, καλά συντονισμένη. Κύριε Παντελήτρου, σας ευχαριστώ και μας απαντήσατε και στη δεύτερη ερώτηση, που είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για να περάσετε και για να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Νομίζω περιγράψατε πάρα πολύ καλά και αυτό το πεδίο που είναι ουσιαστικά η ομάδα. Και βεβαίως πρωτίστως να έχουμε απαντήσει στο γιατί προχωράμε και κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παδημητρίου, και περνώ το λόγο στην κυρία Σταυρούλα Αγγελοπούλου. Έχω δύο ερωτήσεις, κυρία Αγγελοπούλου, για σας. Εκπροσωπείτε ένα μεγάλο τελειοκοινωνικό όμιλο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας πείτε πώς από το ESG υλοποιείτε το G. Πώς ενσωματώνετε, αν θέλετε, την διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στο σύνολο του οργανισμού, που δεν είναι απλό, φαντάζομαι. Και βεβαίως, αν κάποιος ξεκινούσε τώρα, μια εταιρεία ξεκινούσε, ποια πιστεύει ότι θα ήταν εκείνα τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα χάρτη, σε ένα roadmap για να φτάσει στο σκοπό του? Ο λόγος σε εσάς, κύριε Αγγελοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Πάκη, καταρχήν καλή αρχή στη Eurobank. Γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον κλάδο πολλά χρόνια. Ξέρουμε τον Πάκη πολλά χρόνια στον Ορεγλημένα. Άρα είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ τυχεροί που σε έχουν στη Eurobank. Καλή αρχή. Τώρα, μακάρι να μπορούσα να σας δώσω μια απάντηση που εξηγεί μέσα σε 2 λεπτά ή 3 λεπτά τι σημαίνει governance για μια εταιρεία που θέλει να κάνει πραγματικά μια δομή βιώσιμης ανάπτυξης λειτουργική
και να βλέπει μπροστά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και τι εννοώ, αλλιώς μιλάς για μια εταιρεία που είναι εισηγμένη, αλλιώς μιλάς για μια εταιρεία που δεν είναι, ή μια εταιρεία που έχει 11.000 εργαζόμενους όπως έχουμε εμείς στον Όμιλο ΤΕ, ή μια εταιρεία που μπορεί να είναι πιο οικογενειακή ή να έχει, ας πούμε, 50-100-200 εργαζόμενους. Η συμβατότητα και το τι είναι σωστό για την κάθε εταιρεία, λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι μία, η κατεύθυνση διαφορετική. Τώρα, μιλώντας για μια εισηγμένη και όταν οι εταιρείες αυτού του μεγέθους μιλάνε για governance, πρώτα απ' όλα μιλάνε για μια ομάδα. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα του sustainability, του CSR. Σε κάποιες εταιρείες μπορεί να μην είναι μια ομάδα και να είναι ένας άνθρωπος. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έχει και κάτι άλλο να κάνει. Ιδανικά, θα έπρεπε να είναι ένας επαγγελματίας που ασχολείται καθαρά με αυτό το θέμα. Τώρα, αυτό δεν είναι καθόλου αρκετό. Για μένα, πιο σημαντικό ακόμα είναι αυτό που είπε και ο Πάκης, ότι όλο αυτό είναι μια ομαδική δουλειά. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας ήταν πώς θα στήσουμε ένα δίκτυο συναδέλφων. Φανταστείτε ότι έχουμε μια διατμηματική ομάδα πάνω από 50-55 ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται από διαφορετικά τμήματα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε συναδέλφους που ασχολούνται με θέματα sustainability και εργάζονται στο finance, στο HR, στο εμπορικό μας κομμάτι, στα μαγαζιά μας, στα τηλεφωνικά μας κέντρα, στην τεχνολογία. Και η πρόκληση μεγάλη για να έχεις ένα σωστό governance και να μπορέσεις να ενσωματώσεις αυτό που όλοι για το οποίο μιλάμε όλοι τόσα χρόνια, integrate sustainability σε κάθε οργανωτική μονάδα, αυτό είναι μια πολύ απαιτητική άσκηση. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδομήσεις τι σημαίνει sustainability για το κάθε επαγγελματία ξεχωριστά. Δεν μιλάμε με τον ίδιο τρόπο στους εμπορικούς που ενδιαφέρονται για τη μάρκα και το προφίλ μας, με τον ίδιο τρόπο που θα μιλούσαμε στην ομάδα προμηθειών που πρέπει να διασφαλίσουμε, για παράδειγμα, responsible criteria στην πολιτική προμηθειών μας. Και αυτή η αποκωδικοποίηση για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για governance. Ένα τρίτο επίπεδο θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. Και πριν σας μιλήσω για τη δέσμευση, γιατί ακούγεται λίγο αναμενόμενο, αν ο CEO's, αν ο πρόεδρος του Διοικητικού ή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εμπλέκονται σε όλο αυτό, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει μέρος της στρατηγικής. Και μια και σας λέω σε στρατηγική, δεν υπάρχει η business στρατηγική στο governance και η στρατηγική sustainability. Για μένα οι εταιρείες δείχνουν μια στρατηγική. Αυτή είναι και πρέπει να ενέχει αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Το θέμα της δέσμευσης, της ανώτατης διοίκησης, νομίζω ότι έχει πονέσει πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται σε θέματα sustainability. Δεν ήμασταν όλοι όλα αυτά τα χρόνια έτοιμοι να δώσουμε τέτοια προτεραιότητα. Μην κοιτάτε τι συμβαίνει το τελευταίο ίσως ένα χρόνο, δύο το πολύ. Πολύ αυτό το ζήτημα έχει ανέβει εκθετικά στις ατζέντες. Έχουμε παλέψει πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα στον ΟΤΕ ξεκινήσαμε να μιλάμε για CSR το 2005, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς, ενώ πιο δομημένα, με πιο συγκεκριμένες αρχές. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 15 χρόνια, εξελίχθηκε τόσο πολύ που πλέον, και απαντάω και στη δεύτερη ερώτησή σας που λέτε αν έπρεπε να πούμε τα βήματα, ο χρόνος που είχαμε τότε να χτίσουμε στρατηγικές και στόχους βιώσιμης ανάπτυξης δεν υπάρχει τώρα. Αν ένας άνθρωπος ξεκινάει αυτή τη στιγμή, για μένα πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να εκπαιδευτεί, να καταλάβει τι σημαίνει sustainability. Και όταν λέω εκπαιδευτεί, δεν εννοώ απαραίτητα πάει σε ένα πανεπιστήμιο, κάνει ένα μεταπτυχιακό. Εκεί έξω υπάρχει άπειρη πληροφορία. Με το χρόνο που έχει ο καθένας, με τη γνώση, με το background, με το τι συμβαίνει στην αγορά, στο δικό του κλάδο. Ένα δεύτερο πρέπει να βλέπει οπωσδήποτε το benchmarking. Και ακόμα και αν δεν έχουν λεφτά οι εταιρείες να κάνουν τέτοια benchmarks, η πληροφορία επίσης, σας το λέω, γιατί ασχολούμαι με το θέμα σοβαρά, και όχι μόνο τι κάνει ο κλάδος σου, τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί δεν φτάνει απλά να συγκρινόμαστε με τους άμεσους ανταγωνιστές μας. Άρα η εκπαίδευση για μένα και η ενημέρωση είναι ένα. Το δεύτερο, αν δεν υπάρχει κάποιος εκεί να ασχολείται με αυτά τα θέματα, αναθέστε σε κάποιον να ασχοληθεί. Φτιάξτε μια ευρύτερη ομάδα, ενσωματώστε τους σε κάθε οργανωτική ομάδα με μικρά βήματα, μικρούς στόχους και όχι απολογιστικούς, προσπαθήστε να κάνετε forward looking. Και τέλος θα σας έλεγα, για μένα ακούγεται λίγο operational, αλλά η συστηματοποίηση της συλλογής στοιχείων, του τι συγκεντρώνεται μέσα σε μια εταιρεία, μικρή ή μεγάλη, ποια είναι τα data, αν είναι σωστά,
ποιος τα δίνει, ποια είναι η διαδικασία πίσω από αυτό. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι τα reports των μεγαλύτερων εταιριών μάλλον παραλένε ότι είμαστε φανταστικοί όλοι και καταπληκτικοί. Γιατί όταν κάποιος ελέγχει, εμείς έχουμε assurance, έχουμε audited, τα στοιχεία μας είναι audited, πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτά που λένε ισχύουν. Προφανώς μια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο έχει μια άλλη ευθύνη. Αλλά όταν ξεκινάει κάποιος, για μένα το να έχει τις σωστές πολιτικές και διαδικασίες, έστω να ξεκινήσει με τη συλλογή data και να φτιάξει σωστές ομάδες, είναι καθοριστικό. Κυρία Αγγελοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν σαφέστατη η απάντηση και η απάντηση σας και στα δύο ερωτήματα και πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές. Και μπορώ να σας πω ότι ναι, παίρνεις και μαθήματα εκ των πραγμάτων και χρειάζεται να ενσωματώσεις γνώση στην υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι μια κεντρική στρατηγική πλέον των επιχειρήσεων. Πάμε στον επόμενό μας συνομιλητή, τον κύριο Δεμενόπουλο. Κύριε Δεμενόπουλε, δύο ερωτήματα και για σας. Καταρχάς, πώς αντιμετωπίζετε την ενσωμάτωση των ESG στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και επίσης ένα δεύτερο, πώς αντιλαμβάνεται ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός την παράλληλη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με αυτή της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείστε? Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα και με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και την Quality.net για την πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης. Όπως γνωρίζουμε, το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης και ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα λιμάνια στον κόσμο. Είναι ένα λιμάνι που εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 20.000 πλοία, πάνω από 5 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια και 15 εκατομμύρια επιβάτες. Είναι λοιπόν το κορυφαίο λιμάνι στην Ευρώπη όσον αφορά την κυκλοφορία, την κίνηση επιβατών και ένας από τους κορυφαίους σταθμούς εμπορευμάτων και αυτοκινήτων. Συγχρόνως, το λιμάνι του Πειραιά συνορεύει με 4 δήμους, ένας εκ των οποίων είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, ο Δήμος Πειραιά. Όλα αυτά λοιπόν τα εντυπωσιακά μεγέθη και η εντυπωσιακή ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι θα είχε σύντομη και απότομη ημερομηνία λήξης αν δεν συνδυαζόταν με την προστασία του περιβάλλοντος και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Όλη η διοίκηση του ΟΛΠ έχει πλήρη επίγνωση των ζητημάτων και ως εκ τούτου λαμβάνει σημαντικά μέτρα είτε πρόληψης είτε αντιμετώπισης ήδη υπαρχόντων περιβαλλοντικών ζητημάτων με τεράστιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον στο οποίο και δραστηριοποιούμαστε. Κύρια πρόκληση είναι οι επόμενες γενιές να παραλάβουν ένα αποδοτικό λιμάνι το οποίο όμως θα αποτελεί συνάμα περιβαλλοντικό πρότυπο και πρότυπο πράσινης καινοτομίας σε ευρωπαϊκό και γιατί όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός δίνει μεγάλη σημασία στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα, ενώ έχει λάβει υπόψη τόσο τη νέα νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τις αρχές της ταξινομίας και δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σύμφωνα με τα κριτήρια ESG, τα γνωστά για περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση, τα οποία και εναρμονίζονται αφενός με τις υπάρχουσες και επερχόμενες νομοθεσίες, αλλά και απηχούν τη φιλοδοξία του να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Παράλληλα, εφαρμόζει τα πιο αυστηρά διεθνή ESG standards, πρότυπα, τα GRI και SASB, και έχει θεσπίσει δείχτες παρακολούθησης που απεικονίζονται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο ΟΛΠ έχει ενσωματώσει στο πλάνο ESG στόχους όπως μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και χρησιμοποιεί δείχτες όπως το ποσοστό του κύκλου εργασιών ή το ποσοστό των κεφαλουχικών δαπανών ή την αναλογία των λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά αειφόρες. Συνεπώς, η υψηλή περιβαλλοντική επίδοση συγκαταλέγεται μεταξύ των τομέων προτεραιότητας για το λιμάνι του Πειραιά, με τα στοιχεία να ενημερώνονται συνεχώς για την ποιότητα του αέρα, του θαλασσινού νερού, του θορύβου και της διαχείρισης ενέργειας και των αποβλήτων εντός της περιοχής του λιμένα. Η ισχυρή δέσμευση του λιμανιού εμφανίζεται μέσω των διαφόρων περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων,
όπως PERS, ISO 9001 του 2015 ή 14001 του 2015 και τη συμμετοχή του σε σημαντικά περιβαλλοντικά δίκτυα όπως το EcoPorts, η κύρια περιβαλλοντική πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού λιμνικού τομέα, καθώς και τη συμμετοχή του σε 14 ευρωπαϊκά έργα, ερευνητικά προγράμματα που υποστηρίζουν το στόχο του να γίνει πράσινος λιμένας. Και μερικές ακόμα σκέψεις σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση, το πώς αντιλαμβανόμαστε την παράλληλη ανάπτυξη και συμβολή του λιμένος με αυτή των τοπικών κοινωνιών. Είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστές οι μεγάλες κλίμακας επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά από το μεγάλο όμιλο της COSCO Shipping, και η διοίκηση του λιμανιού βρίσκεται σε εξέλιξη, υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων με ταχύς ρυθμούς. Βασική προτεραιότητα του οργανισμού Λιμένος Πειραιός αποτελεί η ανταπόδοση του οικονομικού ωφέλους και της επιτυχημένης οικονομικής δραστηριότητας μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της στήριξης των τοπικών κοινωνιών. Ας έχουμε στο νου ότι το λιμάνι του Πειραιά συντηρεί πάνω από 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας, που οι περισσότερες προέρχονται από την τοπική κοινωνία, και πάνω από 10.000 έμεσες θέσεις εργασίας σε σχετικές υπηρεσίες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο μέσα από φόρους, δασμούς, κοινωνικές εισφορές και μερίσματα στα δημόσια έσοδα. Επίσης, κύρια μέρημνα και σημαντικό μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του λιμανιού αποτελεί απευθεία στήριξη της κοινωνίας με ποικίλους τρόπους μέσω σημαντικών και στοχευμένων ενεργειών σε ετήσια βάση. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός πραγματοποιεί κάθε χρόνο σημαντικό έργο μέσω της προσφοράς του σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και της συμβολής του στην κοινωνία και στον αθλητισμό. Ένα τρέχον παράδειγμα είναι και η υποστήριξη ελληνικής αποστολής στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ως Gold Partner, χρυσός χορηγός, ενός, και αυτή είναι ένα μέρος ενός ολοκληρωμένου και πολύπλευρου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας. Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του λιμένα και των όμορων δήμων σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο αποτελεί κύρια προτεραιότητα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, καθώς είναι πάγια πεποίθηση όλης της διοίκησης ότι το λιμάνι σε κάθε περίπτωση ανήκει στους πολίτες και ως εκ τούτου μεγάλο μέρος εκτάσεων αξιοποιούνται προς όφελος των κατοίκων των γύρω περιοχών και ευρύτερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου πάρκου με μια πρότυπη παιδική χαρά και ποδηλατόδρομους σε μια έκταση άνω των 10 στρεμμάτων, σύμφωνα με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας εντός του λιμένα στο χώρο της κρουαζιέρας και με έξοδα του ίδιου του οργανισμού. Κλείνοντας, η ανάδειξη της ΟΛΠΑΕ στις The Most Sustainable Companies στην Ελλάδα για το 2022 αποτελεί, θεωρούμε, αναγνώριση των μέχρι τώρα προσπαθειών και είναι επιπλέον όφηση για να συνεχίσουμε την πορεία μας στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας. Οι στόχοι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός περιλαμβάνουν τόσο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της οικονομικής απόδοσης, όσο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον, την ευημερία των εργαζομένων, τη μέρημνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλους παρεμφερείς σκοπούς που υπηρετούν το όραμα της αηφόρου κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Δημανόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμες και πολύ ουσιαστικές οι απαντήσεις και προχωράμε στον κύριο Μουντούρη, τον κύριο Αντώνη Μουντούρη, ο οποίος εκπροσωπεί τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κύριε Μουντούρη, να σας ρωτήσουμε από την πλευρά μας. Καταρχάς, γνωρίζουμε όλοι ότι τα ESG έχουν ιδιαίτερο βάρος για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, σε κάθε περίπτωση. Ποιος είναι, επομένως, κατά την εκτίμησή σας, ο ρόλος και η αξία των ESG για τις επιχειρήσεις και πόσο ο ελληνικός κώδικας βιωσιμότητας μπορεί, πιστεύετε, να υποστηρίξει την εκπαίδευση των μικρομεσαίων, των μικρότερων επιχειρήσεων? Και μια ακόμα ερώτηση, η οποία αφορά τον Όμιλο ΛΠΕ, ο οποίος είναι ένας στρατηγικός, θα μπορούσαμε να πούμε, παίκτης για την επίτευξη των στόχων της μετάβασης. Πώς ενσωματώνονται τα θέματα ESG σε μια εταιρεία, ας το πούμε, της βαριάς βιομηχανίας, εισαγωγικά αν θέλετε, και ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια αυτής της ενσωμάτωσης? Κύριε Μουντούρη, ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Είμαστε από τις εταιρείες που συμμετείχαμε από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας
πριν 8 χρόνια θυμάμαι σχεδόν, και πραγματικά έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία πλέον σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το, μπορώ να πω, περίπλοκο και δυναμικό πλέον επιχειρηματικό περιβάλλον πάνω στα θέματα βιωσιμότητας και ESG, να μιλήσουμε λίγο για τον ιδιαίτερο ρόλο και την αξία πραγματικά των κριτηρίων ESG. Σήμερα ακούστηκαν πάρα πολύ, πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά γενικότερα τη στρατηγική. Οι δύο λέξεις που θα συνέδεα εγώ με τα ESG είναι ανθεκτικότητα για τις εταιρείες πλέον σε αυτό το περιβάλλον και πρωταγωνιστικός ρόλος. Είναι, νομίζω, με δύο λόγια, αυτός ο ιδιαίτερος ρόλος πλέον που έχουν τα ESG για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, ενδεικτικά μπορούμε να μιλήσουμε, αναφέρθηκαν και στη σημερινή εκδήλωση κάποιες συγκεκριμένες παράμετροι και πλεονεκτήματα, όπως είναι η ευκολότερη προσέλκυση των επενδυτών. Πλέον είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι η μεγαλύτερη υιοθέτηση της καινοτομίας, που παίζει πλέον σημαντικό ρόλο και για τις εταιρείες ενέργειας και τους ενεργειακούς ομίλους, όπως ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Ξέρετε, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της υιοθέτησης μιας στρατηγικής ESG και της μεγαλύτερης καινοτομίας και της αποδοτικότερης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πλέον αυτό φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια και στις εταιρείες του κλάδου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών. Υπάρχει ιδιαίτερη αξία σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά τα κριτήρια ESG και τη στρατηγική. Η βελτίωση των σχέσεων, βέβαια, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εδώ πλέον μιλάμε εκτός από τους επενδυτές και για όλους τις αρμόδιες αρχές, τους επιστημονικούς φορείς, την τοπική κοινωνία, πολύ σημαντικό πλέον. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί πλέον οι νέοι επαγγελματίες, η νέα γενιά, έχει συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις όσον αφορά τις γενικότερες στρατηγικές και αρχές των εταιριών. Οπότε βλέπουμε ότι η προσέλκυση και η διατήρηση υψηλού ανθρώπινου δυναμικού και νέων ταλέντων έχει άμεση πλέον συσχέτιση με αυτό που λέμε απόδοση σε κριτήρια ESG. Σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα και ο ιδιαίτερος ρόλος του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, αυτό το είχαμε διαβλέψει από το ξεκίνημα της συμμετοχής μας σε αυτή την πρωτοβουλία, είναι πλέον ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν σημαντική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, έχουν εφαρμόσει και έχουν ενσωματώσει τα κριτήρια ESG στρατηγική τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βέβαια κατανοούν μέσω και των νομοθετικών υποχρεώσεων και της πολυετούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους επένδυτες τον κρίσιμο ρόλο των παραμέτρων ESG. Οι μικρές εταιρείες όμως, οι μη εισηγμένες, αυτές οι μη πολυμετοχικές οικογενειακές επιχειρήσεις, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη για αυτές τις επιχειρήσεις. Και εδώ ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας και το Παρατηρητήριο Βιωσιμής Ανάπτυξης έρχεται να παίξει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο, γιατί μπορούν να δουν πρακτικές, μπορούν να δουν επιτυχημένες πρακτικές ενσωμάτωσης ESG και να τις εφαρμόσουν και στον δικό τους κλάδο και στο δικό τους μέγεθος, ας το πούμε. Ξέρετε, είναι αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε ότι η δυναμική των ESG αυξάνεται όταν πετυχαίνουν τα πιλωτικά προγράμματα, αυτά τα πιλωτικά προγράμματα που χρόνια τώρα παρουσιάζονται και προωθούνται μέσω του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας και του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και βέβαια όλα αυτά προβάλλουν αυτό το διάλογο που λέμε. Η λέξη κλειδί εδώ είναι ο διάλογος. Θυμάμαι την κυρία Ξάρκου εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μιλάει ούτε για βραβεύσεις, ούτε για συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. Περισσότερο είναι διάλογος καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά τώρα την δεύτερη ερώτησή σας σχετικά με την Ελληνικά Πετρέλαια, εδώ θα έλεγα ότι πλέον καλούμαστε να παίξουμε και οι συνάδελφοι και από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου το αναφέρθηκαν έτσι πολύ αναλυτικά γι' αυτό, καλούμαστε να παίξουμε ένα πολύ κρίσιμο ρόλο σε αυτό που λέγεται ενεργειακή μετάβαση. Και πλέον έχουμε και σαν Ελληνικά Πετρέλαια τον ειδικό χάρτη μετασχηματισμού του ομίλου, το όραμα 2025, όπου εκεί πλέον τίθεται συγκεκριμένοι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη εταιρείας και συγκεκριμένοι στόχοι ESG όσον αφορά
την προσαρμογή και την επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής. Και βέβαια οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες σε αυτό το κομμάτι και αυτό που σαν πρόκληση θα έλεγα εγώ για τον ενεργειακό τομέα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι τεχνολογικές λύσεις δεν είναι ακόμα σε πολλές περιπτώσεις έτοιμες ούτε αρκετά όριμες, ενώ οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι τεράστιες. Ενδεικτικά θα αναφερόμουν στο επενδυτικό πλάνο που έχει ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια τα επόμενα χρόνια, που θα ανέλθει σε περίπου 4 δις ευρώ, εκ των οποίων το 50% θα κατευθυνθεί προς την ανάδειξη νέων δραστηριοτήτων, όπως είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι απαιτείται για τον εξυγχρονισμό της υφιστάμενης δραστηριότητάς μας και την παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει ως απαραίτητη προϋπόθεση και βασικό εργαλείο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ξέρετε, συνδέεται με τις περισσότερες, αν όχι όλες, πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και παραμέτρους ESG. Υλοποιούμε ήδη ένα τριετές πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού αξίας 42 εκατομμυρίων ευρώ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Και βέβαια, αναγνωρίζοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι είναι ιδιαίτερα challenging, όπως λέμε, απαιτεί την απόκτηση νέων γνώσεων και την προσαρμογή του οργανισμού σε ένα νέο τρόπο καθημερινής λειτουργίας πλέον μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτά θα έλεγα εν συντομία όσον αφορά τη μεγάλη πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης, που βέβαια εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ο κύριος Μανιάτης τα είπε πραγματικά, το σημείωσε και το υπογράμμισε, όσον αφορά την διατήρηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και βέβαια του προσιτού κόστους προμήθειας για όλους τους καταναλωτές. Ειδικά δε για τον ενεργειακό κλάδο στην Ευρώπη, μια πρόσθετη πρόκληση αποτελεί η προστασία της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων των ευρωπαϊκών εταιριών κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης σε σχέση με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρώπης και δεν ακολουθούν το ίδιο επίπεδο δεσμεύσεων και φιλοδοξίας για τους στόχους μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Σε αυτά θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία, γνωρίζοντας ότι έχουμε και περιορισμένο χρόνο και ήδη είμαστε προς την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για όλα αυτά τα χρόνια, θα έλεγα, την προσπάθεια και του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια μέσω του Παρατηρητήριου Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας να συνεισφέρουμε σε όλη την αλυσίδα αξίας για την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μουντούρη, αγαπητοί συμμετέχοντες σε αυτό το πάνελ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεισφορά σας. Καλύψατε πολύ σημαντικά σημεία που αφορούν το πρακτικό κομμάτι, που είναι η εφαρμογή των εργαλείων, των κριτηρίων ESG στις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι αποτελούν αυτά τα οποία ακούσαμε απόψε έναυσμα και αφορμή για καλύτερες επεξεργασίες από την πλευρά όλων ημών, που επιδιώκουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και να αποτελέσει κτήμα περισσότερων επιχειρήσεων σε όλο το πλάτος, σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αλυσίδας αξίας στην ελληνική οικονομία. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ, ένα καλό απόγευμα όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την τελευταία ενότητα και να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την συμμετοχή σας. Προχωράμε για να κλείσουμε την εκδήλωση και θα ήθελα να έρθει στο δίπλα μου η Χρυσούλα Εξάρχου. Χρυσούλα, νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Νομίζω ότι τέθησαν πολλά ερωτήματα, δοθήκαν σημαντικές απαντήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε σε μια εποχή μετάβασης, ζούμε σε μια εποχή που οφείλουμε να προχωρήσουμε μάλλον
σε πολλαπλούς μετασχηματισμούς όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και το παραγωγικό μοντέλο. Ακούσαμε από όλους τους συμμετέχοντες και για το ρόλο του κώδικα βιωσιμότητας, ακούσαμε επίσης και για την σημασία της ομάδας. Είναι προφανές ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να μην είναι και είναι ένα ομαδικό παιχνίδι σε όλες τις διαστάσεις του. Και σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η εφαρμογή των ESG κριτηρίων εντάσσονται στην ευρύτερη ενότητα στον προβληματισμό που έχει να κάνει με το πώς ανταποκρινόμαστε στη μεγάλη πρόκληση που είναι η κλιματική κρίση και όπου βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς αναλαμβάνουν την ευθύνη, αναδέχονται την ευθύνη να προχωρήσουν μπροστά. Έχοντας όμως υπόψη και τέθησαν αυτά τα θέματα ότι χρειαζόμαστε ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα αλλά και ανταγωνιστικότητα, πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς αποκλεισμούς, με αποτελεσματικό τρόπο, με δίκαιο τρόπο. Κλείνω εδώ από πλευράς μου, Χρυσούλα, σου δίνω το λόγο, γιατί αμέσως μετά μπορούμε να δούμε και νομίζω έχει ιδιαίτερη αξία τα βίντεο των επιχειρήσεων που βραβεύτησαν, που αναδείχθησαν καλύτερα απόψε από τη διαδικασία του performance, του Sustainability Performance Directory. Χρυσούλα. Δεν σε ακούμε. Έχεις... Άνοιξε το μικρόφωνο σου. Ναι. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Τώρα σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Προσπάθησες να κάνεις έτσι πολύ γρήγορα στο σύντομο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου κάποια συμπεράσματα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, γιατί μας βοήθησαν τη δημιουργία ενός πρωτότυπου υλικού που μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός εκπαίδευσης της επιχειρηματικής αγοράς. Πραγματικά, η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μέσα από το δίκτυο του CORITINET είναι ο κύριος σκοπός ύπαρξης του CORITINET. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και να πω ότι επειδή δεν είχαμε το χρόνο να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα, θα το κάνουμε, θα τα βιντεοσκοπήσουμε για την κάθε ενότητα, έτσι ώστε να μπορούσαμε να τα επικοινωνήσουμε ευρύτερα στα social media και στα email campaigns των 365 εγγεγραμμένων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για αυτή την εκδήλωση. Θεωρώ το νούμερο υπερβολικά ψηλό. Όμως αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται στην αγορά. Ευχαριστώ και εσένα, Δημήτρη, που άντεξες αυτή τη μαραθώνια εκδήλωση. Υπόσχομαι σε όλους ότι την επόμενη φορά θα το διοργανώσουμε καλύτερα. Μάλλον δεν μας φτάνουν 3 ώρες που πάντα οργανώνουμε τις εκδηλώσεις μας αυτού του είδους. Θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα όλους μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Χρυσούλα, και εύχομαι την επόμενη φορά να μπορέσουμε να το κάνουμε διαζώσεις. Ίσως μπορεί να έχει φτάσει αυτή η στιγμή. Καλό βράδυ και από μένα. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες, όλους εσάς που παρακολουθήσατε από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ευχαριστούμε Χρυσούλα, την Χρυσούλα την Εξάρχου, την πρόεδρο του CORITINET, διότι το CORITINET ήταν αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά χρήσιμα πράγματα, να δούμε αυτές τις επιχειρήσεις και παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και όλους τους συνεργάτες που έχουν δουλέψει ατελείωτες ώρες για να έρθει σε πέρας
το project του Sustainability Performance Directory των αξιολογητών, των ομάδων αξιολόγησης, των συνεργατών του Πολιτινέτε και των συνεργατών των δικών μου στο γραφείο. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε, Χρυσούλα. Συνεχίζουμε. Πράγματι, είναι μια ομάδα πολύ μεγάλη αυτή που δούλεψε για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εδώ και να προχωρήσουμε και περαιτέρω. Η εκδήλωσή μας κλείνει σε αυτό το σημείο από πλευράς μας, γιατί ακολουθούν τα βίντεο των επιχειρήσεων που τιμήσαμε απόψε. Καλό βράδυ από μένα. Εύχομαι να τα πούμε την επόμενη φορά και να τα πούμε διαζώσεις ή δυνατόν. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.